Ραντεβού με τον εφοριακό μπορεί να έχουν 1,3 εκατομμύρια πολίτες χωρίς καν να το γνωρίζουν ακόμη. Ουσιαστικά η εφορία βάζει μπροστά τον μεγάλο αδερφό, το σύστημα δηλαδή των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων όλων των κινήσεων των λογαριασμών, σε συνδυασμό με τα εισοδήματα που δηλώνει ο καθένας. Εάν το σύστημα χτυπήσει κόκκινο, εάν δηλαδή κάποια κίνηση στο λογαριασμό από έμβασμα, κατάθεση κτλ. Δεν δικαιολογείται από τα δηλωθέντα στην εφορία εισοδήματα, τότε άμεσα το ποσό ή επανακαταθέσεις θα αφαιρούνται από τους λογαριασμούς. Δεν το βλέπω για καλό, άσχημο. Αφού τα κάνανε θάλασσα, τα πληρώνουμε εμείς. Προς χάρη του κόμματος βυθίσανε το κράτος, το ρίξανε στα βράχια. Κάτι πήγαμε ανασάνουμε, ήρθαν αυτοί, τα κάνανε ακόμα χειρότερα και κίνησανε καλά και εμείς ακόμα χειρότερα. Μικροποσά δεν λαμβάνονται υπόψη, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, ωστόσο είναι βέβαιο ότι όταν κάτι χτυπάει στόμα των εφοριακών, τότε εκτός της δέσμευσης των ποσών ή άλλων ποσών σε λογαριασμούς, ο πολίτης θα καλείται να δώσει εξηγήσεις, οι οποίες, αν δεν είναι επαρκείς, θα έρχεται αντιμέτωπος με πρόστιμα και χαράτσια. Σε πρώτη φάση μπαίνουν στο στόχαστρο περίπου 500.000 άτομα, τα οποία τα περασμένα χρόνια έχουν κάνει εμβάσματα ή έχουν κινήσει λογαριασμών άνω των 100.000 ευρώ. Όμως στη συνέχεια θα μπουν στο στόχαστρο κι άλλοι. Αυτούς που έχουμε μας κυβερνάνε και μας καταντήσανε. Οι πολιτικοί. Όσοι τέλος εντοπιστούν στην διασταύρωση θα λάβουν ειδικό ειδοποιητήριο από την εφορία προκειμένου, εφόσον το επιθυμούν, να ενταχθούν στη ρύθμιση για την εθελοντική αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων.